ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Δείτε σήμερα στο Happy Cook, αφιέρωμα στην μπουγάτσα. Πάμε βόλτα Θεσσαλονίκη στο νούμερο 1 μπουγατσατζίδικο της πόλης και μετά επιστρέφουμε σπίτι για να φτιάξουμε δικιά μας μπουγάτσα από το μηδέν. Φτιάχνουμε και αλμυρί με τυρί, αλλά και μια ιδιαίτερη παραλλαγή για γλυκιά με κρέμα και μήλο. Μετά από αυτό το επεισόδιο θα θέλετε να φάτε μπουγάτσα. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, κάθε μέρα είναι στο sky. Ο επιτυχημένος μαγειράς, ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Η βόλτα στη Θεσσαλονίκη είναι έρωτας. Σήμερα ήρθαμε στη γωνία Βενιζέλου και Ερμού. Εδώ είναι το αγαπημένο μου σημείο για μπουγάτσα. Βλέπεις πρωινές ώρες όταν βολτάρεις την πόλη, δεν μπορείς να αντισταθείς και να μην χτυπήσεις μία μπουγάτσα. Ηρακλή, περίμενε εδώ, επιστρέφω σε λίγο. Η μπουγάτσα είναι το σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρα το αγαπημένο πρωινό των κατοίκων της πόλης. Βέβαια, σε αυτό το κατάστημα που έρχομαι συχνά δεν έχει μόνο μπουγάτσα, έχει εξαιρετικούς καφέδες, φρέσκους χυμούς, κρέπες λαχταριστές και οι ναυαρχίδες, τα σφολιατοειδή, οι τυρόπιτες με παραδοσιακό φύλλο και φυσικά οι μπουγάτσες. Η μπουγάτσα έχει τις ρίζες της λίγο πιο βόρεια από τη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες. Από εκεί ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες η Σερραϊκή μπουγάτσα, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε και έγινε και μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Η παράδοση από τις Σέρρες κρατάει μέχρι σήμερα και στη μονάδα παραγωγής οι μπουγάτσες φτιάχνονται στο χέρι και έρχονται εδώ που ψήνονται λίγο πριν τις φας. Το αποτέλεσμα, τρελή γεύση. Μπουγάτσα έχει σε όλες τις παραλλαγές, με κρέμα κλασική, με τυρί, με σπανάκι, με κιμά, αλλά και με σοκολάτα. Για να εξηγούμαστε, μπουγάτσα λέγεται το φύλλο ανεξάρτητα με τη γέμιση. Είναι το φύλλο που φτιάχνεται στο χέρι με συγκεκριμένη τεχνική και θέλει ιδιαίτερη μαεστρία για να γίνει σωστά. Το χαρακτηριστικό της γλυκιάς μπουγάτσας είναι η άχνη ζάχαρη που πασπαλίζεται από πάνω. Προαιρετικά μπορείς να βάλεις και κανέλα. Η ιδέα της παρασκευής μπουγάτσας, σύμφωνα με αναφορές, προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη πριν από την άλωση της πόλης. Αλλά η μπουγάτσα κυριάρχησε στον ελλαδικό χώρο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ και δοκιμάζω, σκέφτομαι πώς θα πάω σπίτι και θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι παρόμοιο. Φυσικά το ίδιο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά θα προσπαθήσω σήμερα να φτιάξω μια σπιτική μπουγάτσα. Συνήθως εδώ πρώτα χτυπάω ένα φρέσκο κρύο σάντουιτς και όταν λέω φρέσκο εννοώ σούπερ φρέσκο. Όλα τα υλικά είναι ένα και ένα. Εξαιρετικό είναι και το πενιρλί αλλά και οι κρέπες. Όμως ό,τι και αν γίνει, σίγουρα θα φάω και μπουγάτσα. Το πόσο τέλεια είναι, θα σας αφήσω μόνοι σας να ανακαλύψετε όταν δοκιμάσετε. Θαύμα. Αυτά για τώρα. Σίγουρα θα ξανάρθω σύντομα. Πάμε τώρα πίσω σπίτι. Φύγαμε! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook! Γεια, ευτύχησε εδώ, Happy Cook, κάθε μέρα μαγειρεύουμε στο Sky. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην μπουγάτσα. Η μπουγάτσα είναι η αγαπημένη συνήθεια κάθε Θεσσαλονικιού και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε σπιτική μπουγάτσα. Θα φτιάξουμε και αλμυρί και γλυκιά. Επειδή εδώ Θεσσαλονίκη τρώμε και γλυκές μπουγάτσες και αλμυρές. Και θα τις φτιάξουμε από το μηδέν, θα φτιάξουμε και φύλλο μπουγάτσας. Και κάποιοι λένε είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις φύλλο μπουγάτσας, γι' αυτό οι περισσότερες συνταγές στο ίντερνετ και στις εκπομπές χρησιμοποιούν έτοιμα φύλλα. Αλλά μπορείς να φτιάξεις σπιτικό φύλλο και δεν χρειάζεται να το κάνεις υπερλεπτό. Αν κάνεις το κλασικό κόλπο σφολιάτας με βούτυρο ανάμεσα, θα δημιουργήσει μικρά φύλλα και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Όταν φτιάχνεις μπουγάτσα σπίτι, πρώτον, μπορείς να κάνεις διάφορες ωραίες παραλλαγές που θα κάνουμε κι εμείς, και δεύτερον, μπορείς να βάλεις τα υλικά που θέλεις μέσα. Πρώτα θα φτιάξουμε ένα τέλειο ζυμάρι και μετά θα κάνουμε παραλλαγές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά για το ζυμάρι. Το ζυμάρι θέλει αλεύρι. Έχουμε αλεύρι για κάθε χρήση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αλεύρι ολικής, αλλά όχι μόνο ολικής. Μπορούμε να βάλουμε λίγο ολικής για να γίνει πιο σκούρο το ζυμάρι και να είναι πιο υγιεινό. Αλλά σε γενικές γραμμές θα το κάνω τώρα μόνο με σκέτο για να μου ανοίγει πιο εύκολα. Έχω επίσης ένα μεγάλο τεράστιο ποτήρι νερό, μισό λίτρο για ένα κιλό αλεύρι. Ορυκτό αλάτι μαλαϊών και το πολύ σημαντικό είναι το βούτυρο. Το βούτυρο είναι αυτό που δίνει όλη τη γεύση στην μπουγάτσα και αυτό που κάνει διαφορετικό το φύλλο σε σχέση με άλλα σφολιατοειδή. Και θα το λιώσουμε, θα βάλουμε ανάμεσα στα φύλλα και επίσης θα βάλουμε και μέσα στο ζυμάρι για έξτρα γεύση. Άρα, ανοίγω ένα πακέτο βούτυρο. Αυτό είναι βούτυρο κερκύρας, εξαιρετικό.
Και πάμε να βάλουμε το αλεύρι μας μέσα στο μπολ. Όπως όλες τις συνταγές, αλλά ειδικά στην μπουγάτσα, η ποιότητα του αλευρίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θες να ανοίγει καλά το φύλλο. Λίγο αλατάκι. Και επίσης, λίγο μέσα στο μείγμα της μπουγάτσα βάλω και λίγο ζάχαρη. Λίγο άχνη ζάχαρη να γλυκίσει ελαφρώς. Ακόμα και αλμυρί να είναι η μπουγάτσα, θέλω λίγο άχνη ζάχαρη για να είναι πιο νόστιμο. Την άχνη ζάχαρη θα τη χρησιμοποιήσω μετά, την αφήνω εδώ. Και θα βάλουμε λίγο φρέσκο βούτυρο μέσα στο μείγμα. Το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσουμε στο άνοιγμα των φύλων. Ωραία, αυτό το κάνουμε για να πάρει γεύση μέσα το ζυμάρι, να είναι πολύ νόστιμο. Ωραία, και να βάλουμε τώρα το νερό. Καλό να είναι λίγο χλιαρό το νερό. Και ανακατεύουμε πρώτα με μια ξύλινη κουτάλα και μετά με τα χέρια. Γαντάκια. Μπουγάτσα έχει μακρά ιστορία. Να πούμε ότι ήρθε εξ Ανατολάς. Την τρώγανε στην Κωνσταντινούπολη πριν από την άλωση, πολύ παραδοσιακά. Πρακτικά σημαίνει ζυμάρι που μέσα έχει κρυμμένη κρέμα ή τυρί. Η πιο διαδεδομένη μπουγάτσα είναι αυτή με την κρέμα ή γλυκιά, αλλά υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει και με κιμά, με τυρί, με σπανάκι. Στην Αθήνα και προς τα νότια γενικά τρώνε μόνο με κρέμα. Τρώτε αν είστε από εκεί. Και όταν είστε στη Θεσσαλονίκη μπορεί να πρέπει να πείτε ότι θέλετε με τυρί ή με κρέμα. Όταν λέμε μπουγάτσα εννοούμε το φύλλο και τον τρόπο τυλίγματος. Όχι το όλο πράγμα μαζί με τη γέμιση. Και δεν είναι τυρόπιτα η μπουγάτσα με τυρί, είναι ένα είδος τυρόπιτας. Η τυρόπιτα μπορεί να είναι με σφολιάτα, μπορεί να είναι κουρού, μπορεί να είναι πολλά πράγματα ή μπορεί να είναι με φύλλο μπουγάτσας. Ωραία, ζυμώσουμε. Τώρα εδώ βάλουμε λίγο μπρος στη μηχανή. Θα πάμε λίγο γρήγορα. Ωραία, ζυμώνουμε. Έχει τώρα αυτό το ζυμάρι πάρει τη γεύση από το βούτυρο. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Σε αυτό εδώ το ζυμάρι μπορούμε να βάλουμε λίγο ολικής άλεσης για να γίνει πιο υγιεινό και να πάρει λίγο χρώμα. Το κάνω πολύ συχνά, απλώς μετά δεν ανοίγει τόσο εύκολα. Και επίσης μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε και σκληρό αλεύρι που έχει περισσότερη γλουτένη και γίνεται ακόμα πιο ελαστικό. Με αυτό ζυμάρι, με το 1 κιλό αλεύρι και μισό λίτρο νερό, φτιάχνω 3 μεγάλες μπουγάτσες που είναι για 2 με 3 άτομα. Και ουσιαστικά η κάθε μία από αυτές τις 3 μπουγάτσες μπορεί να έχει άλλη γέμιση. Θα κάνεις παραλλαγές και να τις κάνεις μία αλμυρί, μία γλυκιά, μία μεσοκολάτα, δεν ξέρω τι θέλεις. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι μου. Το ζυμώσω λίγο ακόμα και θα αφήσω τώρα να ενεργοποιηθεί η γλουτένη και να γίνει πολύ ελαστικό. Θέλει ξεκούραση, καμιά ώρα. Μετά θα μπει το πολυβούτυρο για να γίνει μπουγάτσα. Πάμε. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Συνεχίζουμε να φτιάξουμε τώρα λίγο τη γέμιση στα γρήγορα, την αλμυρή γέμιση με τυρί, γιατί θα φτιάξουμε μετά και γλυκιά μπουγάτσα με κρέμα και με μήλο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα τη λατρέψετε. Πάμε όμως τώρα να φτιάξουμε την γέμιση. Θέλουμε τυρί, φέρω τυρί. Τυρί φέτα. Θα το θρηματίσουμε μέσα στο μπολ. Οκ, τελειώσαμε αυτό. Το γάτι για λίγο δεν χρειάζεται. Και χρειαζόμαστε ένα αυγό. Αυτό είναι αυγό ελευθέρας βοσκής. Εξαιρετική ποιότητα. Να είναι ένας παραπάνω λόγος για να τρώτε στο σπίτι, να φτιάχνετε εσείς τέτοια πράγματα. Ωραία, το βάλουμε μέσα. Αυγά θα χρειαστούμε και στη γέμιση μετά. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Σιμιγδάλι. Λεπτό σιμιγδάλι, αυτό που είναι για ρεβάνι. Ωραία. Και νερό για να μπορέσουμε να το διαλύσουμε. Με ένα πιρούνι ανακατεύουμε. Θέλουμε το σιμιγδάλι να πάρει την πολυγρασία, αλλά να έχει μια κρεμόδι υφή σαν γέμιση.
Αυτή είναι μια πολύ απλή και υπερνόστιμη τυρογέμιση για πίτες που εμείς θα βάλουμε στη μπουγάτσα μας. Που εδώ είμαστε τέλεια. Ωραία, να κάνω λίγο χώρο εδώ και να φέρουμε τώρα το ζυμάρι μας. Οπ, Μιτσάρα, τι γίνεται! Εσύ τι μπουγάτσα θέλεις? Θέλω με τυρί! Με τυρί! Μ' αρέσει επίσης και η μπουγάτσα με ψάρι! Καλά, λοιπόν, θα σου κρατήσω μία. Εντάξει, ένα κομματάκι. Ωραία. Να το φίλο μας, λοιπόν, κοιτάξτε πόσο τέλειο ελαστικό έχει γίνει, σαν πλαστελίνη. Το πιέζεις και ελαφρώς ανεβαίνει, όχι πολύ, ούτε μένει κάτω. Ωραία. Να το. Λοιπόν, τέλειο ελαστικό, φανταστικό. Πάμε, λοιπόν, απλώνουμε λίγο αλευράκι εδώ πέρα από αυτό που κρατήσαμε. Για να μην μας κολλήσει. Και τώρα, αυτό εδώ το ζυμάρι θα το κόψω στα τρία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ζυγαριά αν θέλουμε για να είμαστε σίγουροι. Το ζυμάρι αυτό είναι 1,5 κιλό. Σχεδόν 1,5 κιλό, άρα θέλουμε 3 ζυμάρια των 500 γραμμαρίων. Η υπερμάστερ της μπουγάτσας φτιάχνουν πολύ λεπτοφύλλο, σας εντώνει. Αλλά δεν χρειάζεται να είστε υπερμάστερ για να κάνετε δικιά σας μπουγάτσα με δικό σας φύλλο στο σπίτι. Ούτε νίτζα πρέπει να είστε, ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλώς όρεξη και καλή διάθεση. Αλλά και οι γιαγιάδες μπορεί να μην μπορούσαν μερικές φορές να το κάνουν τόσο λεπτό όσο οι επαγγελματίες μπουγατσατζίδες. Δεν παίρναν έτοιμο, παλιά δεν είχαν έτοιμα. Απλώς φτιάχναν όσο πιο λεπτό μπορούσαν και κάναν το κόλπο που βάζανε βούτυρο ανάμεσα στα φύλλα, σαν να κάνουν σφολιάτα, για να δημιουργήσουν αυτή την υφή και την ψευδέστηση των πολλών λεπτών φύλλων. Πάμε να το κάνουμε. Και θα ανοίξουμε το φύλλο μας. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το φύλλο μου. Ωραία. Και τώρα που το έχω ανοίξει, θα το πασαλείψω με βούτυρο. Φέρω ένα πινέλο. Και αρχίζουμε τώρα τη ζωγραφική. Πασάλεμα. Μπορώ βασικά να ρίξω λίγο έτσι. Ωραία. Εντάξει, όλη η μαγιά στην μπουγάτσα είναι το βούτυρο. Και γι' αυτό μερικές φορές δεν συμπαθώ το να φάω μπουγάτσα όπου να είναι. Γιατί μπορεί να έχει περίεργα φυτικά έλαια, δεν ξέρω. Και φυσικά όχι φρέσκο αληθινό βούτυρο. Υπάρχουν και μέρη που φτιάχνουν την μπουγάτσα με φρέσκο βούτυρο. Ας πούμε, αν ποτέ παραγγείλετε από εμάς delivery, θα είναι καλή με βούτυρο. Όχι, δεν κάνουμε delivery. Όχι, όχι, όχι ακόμα. Αλλά σας δίνουμε τη συνταγή να τη φτιάξετε εσείς. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Το κόψουμε. Δέκα κομμάτια, σαν οικόπεδο, το χωρίζουμε. Εδώ, Μακεδονία, εμείς συνήθως κάνουμε και τον ήλιο της Βεργίνας, δηλαδή το κόβουμε στρογγυλά, σαν ήλιο, αν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, και τώρα, αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι έχει χωρίσει, παίρνουμε τα κομμάτια και το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Το βούτυρο ανάμεσα θα δημιουργήσει ένα λεπτό στρώμα, επειδή δεν αφήνει να κολλήσει το ένα φύλλο με το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, σαν να έχουμε εδώ πέρα να έχουμε 12 φύλλα. Τέλεια. Τελευταίο να το βάλουμε ανάποδα. Και τώρα, βάζουμε αλευράκι για να μπορούμε να το ανοίξουμε. Και έτσι όπως είναι το ανοίγω. Για να ανοίξουν τα φύλλα παράλληλα, όλα να είναι μαζί. Ωραία. Ωραία, και τώρα κάνουμε το βασικό μας άνοιγμα. Ωραία. Και τώρα το κόβουμε στα δύο και πάμε να γεμίσουμε. Θα βάλω βουτυράκι. Θέλει πολύ βούτυρο για να μαλακώσει το ζυμάρι, όταν ψηθεί μετά να είναι μαλακό και ωραίο. Φυσικά αυτό σημαίνει αρκετές ερμίδες, αλλά εντάξει, δεν είναι για τρεις φορές τη μέρα να τρως μπουγάτσα, μια φορά τη μέρα, ούτε καν. Καλύτερα να τρως μια-δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φέρνουμε τη γέμιση. Τεραίν. Και βάζουμε τη ρογέμιση. Λοιπόν, αυτή είναι η μπουγάτσα η αλμυρή. Αυτή που κοροϊδεύουν κάποιοι. Και τώρα κλείνουμε σαν φάκελο. Κλείσουμε πρώτα από εδώ, έτσι. Ωραία. Αυτό το βάζουμε μέσα εδώ. Για να έχουμε και άλλα φύλλα. Εσείς μας έχετε κάνει φίλους στο Facebook. Μπείτε να κάνετε ένα like.
Στο Facebook κάνουμε και αρκετούς διαγωνισμούς κάθε τόσο. Άρα, αν μας ακολουθείτε, θα παίρνετε μέρος. Και πάμε να τυλίξουμε κι άλλο. Καψάκι. Λοιπόν, να βάλουμε κι άλλο βούτυρο, έτσι να την πασαλείψουμε, να γίνουμε αλακιά ωραία. Και νόστιμη, πεντανόστιμη, οχτανόστιμη, χιλιανόστιμη. Να βάλουμε εδώ. Ωραία, τώρα αυτό μπαίνει στο φούρνο. Θέλει περίπου 20 λεπτά, δεν πρέπει να ψηθεί πάρα πολύ, δεν πρέπει να ξεροψηθεί η ζύμη. Μόλις νιώσεις ότι αρχίζει να παίρνει χρώμα, τη βγάζεις. Πάμε, 20 λεπτά στο 180 βαθμούς. Εσείς δείτε τελικά για να φτιάξετε αυτή την τέλεια αλμυρή μπουγάτσα στο σπίτι. Δείτε. Για τη φανταστική μας μπουγάτσα χρειαζόμαστε για το ζυμάρι 150 ml νερό, μισό κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών, 300 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 40 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο τύπου κερκύρας και άλλα 200 γραμμάρια βούτυρο για το άλυμα των φύλων. Συνολικά ένα πακέτο. Για τη γέμιση της αλμυρής μπουγάτσας χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 200 ml νερό, 50 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 1 αυγό ελευθέρας βοσκής, 1/4 κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών και 1/2 κουταλάκι πιπέρι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletchas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Έτοιμοι! Φανταστική, λοιπόν! Να η αλμυρή, θα φάμε τώρα να πάρουμε δυνάμεις και μετά να φτιάξουμε τη γλυκιά. Προς αυτή εδώ να τη σερβίρουμε. Πω πω. Ωραία, να κόψουμε. Ωραία, εδώ είμαστε και με την μπουγάτσα αναχείρα. Σας θέλω να δείτε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ παίρνω δυνάμεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να φτιάξουμε γλυκιά μπουγάτσα. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Γεια, ευτύχης πάλι εδώ, επιστρέψαμε και τώρα θα φτιάξουμε γλυκιά μπουγάτσα με παραδοσιακή κρέμα, πάρα πολύ νόστιμη θα γίνει. Απλώς θα την κάνουμε την κρέμα με στέβια. Δεν θα έχει ζάχαρη, έτσι αυτή την μπουγάτσα μπορεί να τη φάνε και όσοι αποφεύγουν τη ζάχαρη. Είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους διατροφής. 1 λίτρο γάλα. Βάζουμε 1 λίτρο γάλα σε κατσαρόλα. Το γάλα δεν θέλουμε να βράσει, αλλά θέλουμε να συσταθεί. Και αυτό που κάνουμε περισσότερο είναι το σιμιγδάλι να το βάζουν μέσα κατευθείαν στο γάλα. Εγώ θα το καβουρδίσω λίγο με 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Εδώ στο κατσαρολάκι θέλουμε μια κούπα σιμιγδάλι. Δεν θέλουμε ασκουρίνη, απλώς θέλουμε λίγο να πάρει γεύση. Σε αυτό σημείο συνήθως βάζουμε τη ζάχαρη, αλλά εμείς θα βάλουμε στέβια που δεν έχει καθόλου φερμίδες και δίνει γλυκιά γεύση. Αυτή είναι κρυσταλλική στέβια. Θέλει και λιγότερη από ό,τι θα βάζαμε ζάχαρη σαν ποσότητα. Αντί για μια ολόκληρη κούπα θα βάλουμε μισή, 5 γεμάτες κουταλιές. Ωραία. Και τώρα να βάλουμε μέσα και το σιμιγδάλι με το βούτυρο. Και να κατέβουμε. Τώρα θέλει μέτρια φωτιά, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει να πίζει. Να βάλουμε μέσα και βανίλια και λίγο αλάτι. Αλάτι δεν βάζουμε για να γίνει αλμυρί, λίγο για να δώσει γεύση. Μία βανίλια για μέτρια γεύση και δεύτερη αν θέλουμε για έξτρα άρωμα. Το αφήνουμε να σιγοβράσει και να δέσει η κρέμα. Στο τέλος θα βάλουμε και 2 κρόκους αυγών ελευθέρας βοσκής. Στο μεταξύ πάμε να φτιάξουμε το φύλλο για να γεμίσουμε τη γλυκιά μπουγάτσα. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Να είμαστε τώρα εδώ, τελικό στάδιο για την γλυκιά μπουγάτσα. Έχω εδώ την κρέμα η οποία έπηξε. Την έχω βγάλει από τη φωτιά να κρυώσει λίγο. Και τώρα θα βάλουμε μέσα 2 κρόκους αυγών. Έχω εδώ αυγουλάκια ελευθέρας βοσκής. Να τα χωρίσω στα γρήγορα.
Ωραία. Ένας κρόκος. Δύο κρόκοι. Ωραία. Βάζουμε τα αυγά μέσα. Σιγά σιγά. Θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό σε αυτή την μπουγάτσα. Θα βάλουμε μέσα μήλο. Τριμμένο μήλο. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση και μαζί με την κρέμα θα είναι jet. Απλώς εσείς μπορείτε να την κάνετε σκέτη. Αν δεν σας αρέσει η ιδέα του μήλου. Αλλά γενικά προτείνω να την δοκιμάσετε. Και επειδή τέτοια μπουγάτσα δεν θα φας ποτέ έξω, κανείς δεν βάζει μήλο μέσα, προτείνω μια φορά στο σπίτι να τη δοκιμάσετε. Παίρνω εδώ ένα από τα αγαπημένα μας μήλα, τα τραγανά, τα νόστιμα. Και να το καθαρίσουμε. Ωραία. Και να το τρίψω. Αυτό είναι αρκετό. Το υπόλοιπο το τρώω. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το μήλο πρέπει να το στραγγίσουμε λίγο. Okay, να μην έχει πολλά υγρά. Μας την κάνει νιανιά την μπουγάτσα. Πάμε τώρα να γεμίσουμε. Να κόψουμε στα δύο το φύλλο που ανοίξαμε με τον ίδιο τρόπο που ανοίξαμε και το προηγούμενο. Θα το βάλουμε και στο bletsas.gr το βίντεο και τη διαδικασία να μπείτε να ακολουθήσετε τα βήματα να φτιάξετε και εσείς αυτή την τέλεια μπουγάτσα. Πάμε να γεμίσουμε. Θέλει αρκετή, μην τη λυπηθείτε. Αλλά εντάξει, όχι και άπειρη. Τέλεια. Ωραία. Θα βάλουμε και το μιλαράκι και υπεραπαραίτητη κανέλα. Ωραία. Ωραία. Κλείνουμε, φακελώνουμε. Τώρα εδώ τα έξτρα τα κόβουμε για να μην μείνει πάρα πολύ ζουμάρι στις γωνίες. Ωραία. Τη μεταφέρουμε προσοχή. Πάλι να κόψουμε εδώ λίγο τις χοντρές γωνίες. Που θα χρησιμοποιήσουμε για άλλο φύλλο. Με μαγκιά και προσοχή τη γυρνάμε έτσι, ωραία. Και φύγαμε στο φούρνο, 20 λεπτά. Πάμε να δούμε τελικά. Γράψτε τελικά να τη φτιάξετε κι εσείς. Για τη γλυκιά μπουγάτσα με κρέμα και μήλο χρειαζόμαστε 1 λίτρο γάλα, 1 κούπα σιμιγδάλι ψηλό, 5 κουταλιές στέβια, 4 κουταλιές φρέσκο βούτυρο τύπου κερκύρας, 1 βανίλια, 2 κρόκους αυγών ελευθέρας βοσκής, 1 μήλο από τα αγαπημένα μας τα νόστιμα και τραγανά και 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα. Για το πασπάλισμα χρειαζόμαστε και κανέλα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Έτοιμες όλες οι μπουγάτσες. Φτιάξαμε διάφορες παραλλαγές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο bletsas.gr. Έχω εδώ πέρα και μια μπουγάτσα με ζύμη ολικής άλεσης και έχουμε και μια σοκολατένια που απλώς βάλαμε κακάο στην κρέμα. Να κόψουμε. Άχνη και κανέλα και τζετ. Αυτό είναι. Λοιπόν, η τέλεια μπουγάτσα μας σπιτική με δικό μας φύλλο. Μπορεί να μην είναι το πιο λεπτό του κόσμου, αλλά είναι δικό μας και είναι πάρα πολύ νόστιμο επειδή χρησιμοποιήσαμε τέλεια υλικά. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε τις συνταγές, μπείτε στο bletsas.gr. Περιμένουμε τα σχόλιά σας σε Facebook και Twitter. Βγάλτε μια φωτογραφία και ανεβάστε το κι εσείς να το δούμε πώς βγήκε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Γεια!
φτιάξαμε μπουγάτσα με τυρί. Με τυρί, με τυρί. Φτιάξαμε μπουγάτσα με κρέμα. Όχι, δεν είναι ψέμα. Μπουγάτσα, μπουγάτσα. Φάγε θα πας στην ταράτσα. Μπουγάτσα, μπουγάτσα. Φάει και θα κάνεις μπράτσα.